στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε από μόνοι σας μία μπρίζα η οποία έχει βγει από τη φωλιά της στον τοίχο και είναι επικίνδυνη να πάει κάποιο παιδάκι να κουμπίσει το χέρι του επάνω και να πάθει ηλεκτροπληξία. Και την επισκευή αυτή το μόνο που θα χρειαστούμε είναι ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας πω ότι με το ρεύμα δεν πρέπει να παίζουμε. Θα πρέπει να παίρνουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και πριν από κάθε μας ηλεκτρολογική εργασία θα πρέπει πάντα να κλείνουμε από τον ηλεκτρολογικό πίνακα το γενικό διακόπτη. Πώς ελέγχουμε εάν η μπρίζα έχει ρεύμα ή όχι? Τοποθετούμε το δοκιμαστικό κατσαβίδι σε μία από τις δύο τρύπες της μπρίζας και με το δάχτυλό μας ακουμπάμε το πίσω μέρος του κατσαβιδιού. Εάν η μπρίζα έχει ρεύμα, θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι του κατσαβιδιού. Εάν δεν έχει, τότε το βάζουμε στη δεύτερη τρύπα της μπρίζας και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Όπως βλέπουμε στην αριστερή τρύπα, άναψε το λαμπάκι, οπότε η μπρίζα μας έχει ρεύμα και για να συνεχίσουμε θα πρέπει να κλείσουμε το γενικό διακόπτη. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να επισκευάσουμε την μπρίζα αυτή. Για αρχή, θα πρέπει να βγάλουμε το πλαστικό καπάκι. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να βγάλουμε μία βίδα η οποία βρίσκεται στο κέντρο της μπρίζας, όπως σας δείχνω και στη φωτογραφία. Στη συνέχεια, ξεβιδώνουμε τις βίδες δεξιά και αριστερά, ώστε να μπορέσει να βγει η μπρίζα από τον τοίχο. Όταν το κάνουμε αυτό, θα δούμε στο εσωτερικό, δεξιά και αριστερά, δύο αυτάκια, σαν αυτά που σας δείχνω στον κύκλο στη φωτογραφία. Αν παραμείνουν ανοιχτά, όπως στη φωτογραφία, ξεβιδώνουμε λίγο ακόμα, ώστε να κλείσουν και να μην μας εμποδίζουν. Αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα λαστιχάκι ώστε να μας κρατάει τα αυτάκια συνεχώς κλειστά, όπως σας δείχνω στη φωτογραφία, και να τοποθετήσουμε πιο εύκολα την μπρίζα στον τοίχο. Στη συνέχεια, πιέζουμε με το δάχτυλό μας τα καλώδια, όπως σας δείχνω, ώστε να είναι όμορφα τοποθετημένα μέσα στο κουτί, αλλά και λόγω μήκους να χωρέσουν στον ελάχιστο χώρο που απομένει μέσα στο κουτί και αφού το κάνουμε αυτό, τοποθετούμε την μπρίζα στη θέση της και κρατώντας την, δεν την αφήνουμε, βιδώνουμε τις δύο βίδες δεξιά και αριστερά όπως σας έδειξα στις φωτογραφίες. Για να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα πάλι, σφίγγουμε λίγο περισσότερο δεξιά και λίγο περισσότερο αριστερά τις δύο βίδες, ώστε να σφίξει αρκετά καλά. Και τέλος, τοποθετούμε το εξωτερικό κάλυμα βιδώνοντας την κεντρική βίδα. Προσέχουμε μόνο τα γράμματα, έχει κάποια γράμματα εδώ, να μπορούμε να τα διαβάζουμε, έτσι, μην το βάλετε ανάποδα το πλαστικό. Πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!